Θέλω να... Έλα μαύρη και γυλάιρα! Να ταξιδέψω. Να με πάρει. Όλη φωνή, παιδάκι μου! Καλώς ήρθατε, ελάτε να καθίσουμε. Καλώς σας βρήκα. Ρούφα, έλα και εσύ. Βάλτε καλέ λίγο το τραγούδι να τα ακούσουμε έτσι δυνατά. Νάτι. Καλά. Τι ωραία. Μια ζωή ελεύθερος. Για μια ζωή ελεύθερος. Για μια ζωή. Λοιπόν, τι ωραία που είπατε το τραγούδι. Τι εξέλιξη φωνητική, κορίτσι μου, είναι αυτή. Μείναμε κι εμείς από το σπίτι άναυδη, αλλά και εκείνη στο πληθό μην ανάναβη. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξέπληξε τα πλήθη. Τι περιμένατε. Εντάξει, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Το ήξερε, με ακούει στο σπίτι κάθε μέρα, αλλά δεν περιμέναμε τόσο καλά σχόλια. Έχετε ακούσει πάρα πολύ καλέ κριτικέ. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια, ναι. Μια χρονιά... Και πήραμε και ένα 8. Ναι, και μια χρονιά που πήγε είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένο. Δηλαδή... Είναι χαμό. Είναι το The Voice αυτό, δεν είναι το Just. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό. Πώς ένιωσε εσύ μετά, μετά από τα καλά λόγια, μετά από το τραγούδι, πώς αισθάνθηκε. Εντάξει, σκηνή πάνω, την ώρα που άκουγα όλα αυτά τα καλά λόγια, ήθελα να δακρύσω από χαρά πραγματικά. Αισθάνθηκα τέλεια, τι να πω. Με συγκινεί που άνθρωποι με τέτοια καριέρα, τέτοια πείρα, τέτοια γνώση, μου λένε αυτά τα πράγματα. Ο δάσκαλος. Είμαι πολύ περήφανος. Στην αρχή ήμουν περήφανος ως σύζυγος. Τι ωραία γυναίκα έχω, τι κούκλα γυναίκα έχω, τι καλό κορίτσι έχω, τι καρδιά, τι ψυχή, τι μυαλό. Και ξαφνικά, παιδιά, έχω συνειδητοποιώ ότι... Κρυφό χαρτί η φωνή. Είμαι και μέντορας πολύ περήφανος, δηλαδή. Ήτανε ο Άσος το μανίκι της Ιλάιρας, η φωνή, αυτό που δεν σου είχε δείξει, φαντάζομαι, μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Όλα ανάποδα έχουν γίνει σε αυτό το γάμο, λένε. Έπρεπε πρώτα να τα έχω γνωρίσει και μετά να την παντρευτώ. Εγώ την παντρεύτηκα και μετά την γνωρίζω. Αυτό είναι το ωραίο, για να διατηρείται η σούπα ζεστή. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τη χθεσινή εμφάνιση των παιδιών που ήταν και πολύ συγκινητική. Γιατί κάνατε και μία στο τέλος, αναφερθήκατε και στην Κύπρο. Στο θέμα που πονάει πάρα πολύ όλους τους Κύπρους αλλά και τους Έλληνες. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από τη χθεσινή σας εμφάνιση, να ακούσουμε και τις κριτικές και μετά να πούμε τα παρελειπόμενα. Έτσι. Βλέψει πολύ τα παιδιά, φάνηκε. Καλά, τι να πω για το Μαυρίκιο, μα τι γλυκιά, τι όμορφη φωνή που έχεις. Και ακολουθεί το όμορφο όσο το κορίτσι ακολουθεί. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί, πραγματικά. Απαλλαγμένοι από... Πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Μαυρίκι, φαίνεται ότι γνωρίζεις μουσική. Έχεις μια ωραία χρειά, μια ωραία φωνή, μια άνεση σκηνική. Το κορίτσι γλύκισμα. Βαθμολογία λοιπόν. Βίκη. 7. Δέσποινα. 7. Σταμάτη. 7. Κέτη. 8. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ και στο λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί μετά από τόσα χρόνια αναγνωρίζεται πια η φωνή σου από όλους. Και ήταν το εφαλτήριο, το jazz του ο Βάσια να το καταλάβουν. Ναι. Όλος ο κόσμος του. Ναι. Πόσο ωραία φωνή. Και δεν έχει δείξει τίποτα ακόμα. Έχει πάρα πολλά να δώσει. Κρατάω ο Άσος στο μανίκι, Ελένη, γιατί μπορεί να είδατε χθες τα δεκάρια τα άλλα, αλλά εμείς ξέρεις πολύ συνειδητά. Εγώ θεωρώ ότι το jazz, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, θέλει μια στρατηγική. Το να βγαίνεις και να τα ρίχνεις όλα τα καλά χαρτιά στην αρχή. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που θέλει να το χτίσεις. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πήραν 4 δεκάρια, εγώ αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από την αγωνία μου. Θα είχα και εγώ πάρα πολύ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης. Είναι και εμένα το αγαπημένο μου ζευγάρι, δεν σου κρύβω τραγουδιστικά. Καλά, με τη Φωτεινή την αγαπάω, έχουμε τραγουδήσει μαζί στο παρελθόν, στις συναυλίες, έχουμε τον Μίμη Πλέσσα, έχουμε κάνει συναυλίες, δηλαδή είμαστε, την αγαπώ. Αλλά και ο Πάνος είναι μία περίπτωση και ξέρεις τι μ' αρέσει, το μήνυμα. Ναι, ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα τα παιδιά. Αυτό προσπαθούμε και με την Ιλάιρα πάντα, να περνάμε ένα μήνυμα σε ό,τι κάνουμε. Σε αυτό τώρα, στο Just the Two of Us, τι μήνυμα θέλετε να περάσετε, τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, τι είναι αυτό που σκέφτεστε και λέτε αυτό θέλουμε. Να θυμάται ο κόσμος από την παρουσία μας στο Just. Ναι.
Είναι πολλά τα μηνύματα. Εγώ θέλω να περάσω το μήνυμα της εξέλιξης, ότι οι παιδιά δεν πατάγα νότα, και αφού δεν πατάγα νότα και τώρα πατάω, μπορείτε κι εσείς να καταφέρετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Πριν ένα χρόνο, τέτοια μέρα ξεκινήσαμε τη γνώριση και ξεκινήσαμε μαθήματα. Κυριολεκτικά, το λέω εγώ με την ευθύνη που με βαραίνει, δεν μπορούσε να κυκλώσει την τονικότητα. Δεν μπορούσε να παραμείνει σε έναν τόνο. Να κυκλώσει την τονικότητα και μόνο που το ακούω και έχω κάνει ένα σχόλιο. Να είναι σταθερή στον τόνο. Είχαν, ξέρεις, αυτό που λέμε παραφωνίες. Στόναρε. Δεν είχε ανάσες. Δεν μπορούσε να αισθανθεί το βαθύ νόημα που μπορεί να κρύβει ένα στίχος. Και κοίτα σε ένα χρόνο μέσα. Να σε ρωτήσω τώρα, η μουσική είναι κάτι που χαρακτηρίζει και συνοδεύει όλη σας την κοινή ζωή. Γιατί φαντάζομαι ήταν αυτή που σας ένωσε, σας γνώρισε και συνεχίζει να σας φέρνει κοντά. Όταν της έκανες μάθημα φωνητικής. Εσύ πώς πήρες την απόφαση δηλαδή ξαφνικά να πας να κάνεις μάθημα φωνητικής, τι ήθελες? Κοίταξε, εγώ στο ΙΕΚΑΛΦΑ πήγα για υποκριτική. Μετά γνώρισα το Μαυρίκιο. Μας έκανε μόνο μία φορά την εβδομάδα υποκριτική, οπότε λέω μήπως να πάω μόνο και εγώ λίγο προς τα εκεί. Πήγε στη γραμματεία, ρώτησε ποια μαθήματα κάνει αυτός ο κύριος. Του δώσαν τη λίστα, γράφτηκε σε όλα τα μαθήματά μου και την είχα κάθε μέρα. Αυτό έφερε και όλα τα άλλα. Ήσασταν, άρα είχατε μια σχέση μαθήτριας δασκάλου. Ναι. Γι' αυτό πήγα. Πήγα από θαυμασμό για το δάσκαλό μου, ότι έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και στεναχωριόμουν που ήταν μόνο μία φορά την εβδομάδα. Ήθελα να μάθω. Και η πρώτη στιγμή που αισθάνθηκες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε βλέπει μόνο σαν μαθήτρια, αλλά σε βλέπει και διαφορετικά. Έχει ένα ενδιαφέρον ερωτικό. Ποια ήταν, πώς το κατάλαβες? Είδες ματιά του, σου είπε κάτι? Ναι, υπήρχε στα μάτια του μία τρυφερότητα, ένα τροματισμός. Για στα δικά μου, εντάξει. Για στα δικά μου. Είχε βγει και αβίαστα. Τι να κάνουμε. Για να φτάσω στο σημείο να τη φωνάξω και να τη εξομολογηθώ αυτά που αισθάνομαι. Πού το έκανες αυτό στην τάξη? Σχολή, στο γραφείο μου, την κάλεσα. Στο διάλειμμα, κάτσε μη φύγεις. Σε τέλειο διευθυντής του τμήματος πάνω. Ναι, με φωνάξανε πάνω. Τη φώναξε η γραμματέας μου κάτι. Λέω, οχ, τι έχω κάνει τώρα. Δεν κάνω τίποτα ποτέ. Δεν κατάλαβες τίποτα? Όχι, δεν κατάλαβα. Λέω, εντάξει, περίμενα να ακούσω έτσι σαν το κουτάβι τον κοίτα. Σαν το κουτάβι, τέλεια. Ακούσα να δω τι θα μου πει. Τι σου είπε? Μου έκανε ξεμολόγηση. Το έκανα, κυρίες και κύριοι. Τι είδες όμως που σε έκανε έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, να πεις ότι θέλω να εξομολογηθώ τα συναισθήματά μου? Γιατί κάποιος άλλος θα έλεγε να τα κρατήσω, να τα φιλτράρω, να το δω στον χρόνο. Αισθάνθηκα ότι υπήρχε κάτι παραπάνω από το θαυμασμό που ούτως ή άλλως τον εισπράττω από όλους μου τους μαθητές. Θέλω να σου πω ότι εγώ ξεκίνησα πριν 4 χρόνια τις διδασκαλίες στο ΙΕΚΑΛΦΑ. Με 8 παιδιά και φέτος έχω 200. Να σας πω ότι έχω κάνει, είμαι πολύ περήφανος που έχω κάνει πάρα πολλά παιδιά να μπορούν να τραγουδήσουν και να εκφραστούν μέσα από τη μουσική και το τραγούδι. Σιγά σιγά όσο περνούν οι εβδομάδες και λιγοστεύουν τα ζευγάρια, πιστεύω ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει όλες μας τις πλευρές και εμάς, γιατί υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδιστές. Αλλά όταν μπλέκεις με τη διδασκαλία, όταν έχεις στα χέρια σου νέα παιδιά, η ευθύνη είναι τεράστια. Φαντάσου λοιπόν τι βάρος ήταν αυτό, όταν ένιωσα ότι εδώ, πέρα από το θαυμασμό, έβλεπα. Τώρα δεν τα έχει πει όλα, μου άφηνε και κάτι ραβασάκια. Μου άφηνε και κάτι ραβασάκια. Μου λέγανε, ξέρεις, στην αρχή δεν έλεγε ούτε όνομα, Ελένη, τρελάθηκα. Ούτε αρχικά. Έβρισκα, ας πούμε, έμπαινα στην αίθουσα να κάνω μάθημα και ήταν πάνω στην έδρα. Σας σκέφτομαι. Τρεις τελείες. Και περίμενα τώρα, λέω, τι είναι αυτό, κάποιος μου κάνει πλάκα πρώτα. Θα πεταχτεί κανένας Φερεντίνος, επέστρεψε κανένα project, λέω, από πουθενά και δεν το ξέρω τηλεοπτικό. Λέω, κάτι γίνεται. Δεν τσίμπησα στην αρχή. Δεν πήγε το μυαλό σου στην Ελένη. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάποια στιγμή μου λέει η γραμματέας μου ότι ρώταγε ένα χαρτάκι, ρώτησε η Λάιρα, λέει, ζήσει ένα χαρτί που ήταν και λοιπά, εδώ αν το βρήκατε. Και λέω, όπα. Λέω τώρα, μόλις απέκτησαν όλα ενδιαφέρον. Αρχίζει και λύνεται τώρα το κουβάρι. Και εκεί τη φώναξα και της είπα ότι, ξέρεις κάτι, αισθάνομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου κάτι πάρα πολύ περίεργο, κάτι που δεν το γνωρίζω, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το δούμε. Και φεύγει από το γραφείο, της είπα, μου λέει, εντάξει, θα το σκεφτώ, μου λέει, φεύγει. Λίγη ζωή, βράδυ. Πάει τώρα δίπλα στον κύριο Ξινή, λέω, θα με δώσει στεγνά, θα με απολύσουνε, θα βγω στα κανάλια. Ήταν και η περίοδος που ακούγαμε όλα αυτά στην τηλεόραση και λέω, πάει, καταστράφηκα. Βέβαια μετά λέω, για φέρτε μου το φάκελο τη ζήση, να δω ηλικίες, να δω όλα τα. Μόλις είδα ότι ήταν 22, λέω, εντάξει, λέω, ανήλικη δεν είναι, λέω.
Αλλά όταν ήρθε την επομένη. Ούτε θα έκανες ποτέ κάτι που δεν θα ήταν με τη συνένεση και τη θέλησή της σαφώς. Θα είναι άρρωστα πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια αγάπη και ένας έρωτας από τα μαθητή, από τα έδρανα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο σαν ταινία όλο αυτό και είναι γλυκό που είναι σύγχρονη ταινία. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Τα πρώτα ραντεβού ήταν, ξέρεις, μου άνοιγε την πόρτα, πηγαίναμε στα εστιατόρια και για φαγητό. Μιλούσα στον πληθυντικό, τα λουλούδια του πάντα. Μιλούσα στον πληθυντικό. Κάποια στιγμή μου λέει, μπορείς ρε παιδί μου έτσι να κόψεις λίγο τον πληθυντικό. Μέχρι το ραντεβού μου μίλαγε ακόμα στον πληθυντικό. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, γιατί πολλά στοιχεία, αυτή η ιστορία είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και όσο περισσότερα μαθαίνεις, τόσο περισσότερα θες να ρωτήσεις. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι ένα σύγχρονο παραμύθι. Υπάρχουν και άνθρωποι που αυτό το παραμύθι, αυτή τη γλύκα, αυτό το ρομαντισμό έτσι, που κρύβει η ιστορία σας, τον έχουν κακοχαρακτηρίσει, τον έχουν επικρίνει, ναι, κατακρίνει με διάφορους τρόπους. Ναι, ναι, ναι. Έχεις απαντήσει έτσι ορισμένες φορές, προστατεύοντας και τον ερωτά σας και την Ηλάιρα. Θέλω να μου πεις, γιατί την τελευταία εβδομάδα παίξαμε και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Ακρίτα, παίξαμε μετά κάποιες δικές σας δηλώσεις και την πρόθεσή σας να κινηθείτε νομικά εναντίον της. Είχαμε χτες την απάντησή της. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό? Τι νιώθεις όταν ακούς αυτή την κριτική? Ξέρεις γιατί ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με αυτή την κριτική? Γιατί με νοιάζει ρε εσύ, Ελένη. Δηλαδή αυτή τώρα δεν είναι μια περίπτωση, μια ανώνυμη γυναίκα, ένας ανώνυμος άνθρωπος πίσω από τα media που κρύβονται συνήθως πίσω από ένα Twitter, πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και έγραψε κάτι. Είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Δηλαδή πραγματικά αυτή τη γυναίκα τόσα χρόνια έχω τέτοιο απέραντο θαυμασμό και δεν τρέπομαι να το πω, παρόλο που μας έχει πικράνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο. Είναι απεριόριστος ο θαυμασμός. Γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να την ψάξω, να την πάρω και τηλέφωνο, να προσπαθήσω να επικοινωνήσω, να μου πει, να τη συμβουλευτώ, να και καταλάβω. Δεν τηλεφωνικά. Αλλά δεν ήθελε να μιλήσουμε. Ποιο δεν είναι εκείνο το σημείο που σε ενόχλησε ιδιαίτερα? Γιατί, όπως είπες και εσύ πριν, έχετε ακούσει διάφορα πράγματα τον καιρό. Ποιο είναι εκείνο το σημείο, αυτό που σε έχει πικράνει πιο πολύ από όλα από την... Αυτό που μας έχει πικράνει πιο πολύ και λίγο παραπάνω εμένα, γιατί θα πω μια αλήθεια. Η Ηλάιρα δεν την ήξερε την κυρία Ακρίτα. Δεν μου λέει ποια είναι. Δεν ήξερε, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και ένα κοριτσάκι 22 χρόνια. Δεν βλέπω λοιπόν, και πάρα πολύ. Δεν βλέπει ούτε τηλεόραση, ούτε είναι στο χώρο. Εγώ που ήξερα, πραγματικά ξαφνιάστηκα. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει κάποιος, ό,τι δικαιώματα και να δώσει, υπάρχει η στοιχειώδης ευγένεια με την οποία μπορείς να το όπως κάνετε και εσείς το πάνελ σας κλπ. Εντάξει, εννοείται ότι κάποιες φορές ξεφεύγουν κάποια πράγματα, όπως και χτες, ας πούμε, άκουσα μια λέξη που με ενόχλησε και σε εσάς εδώ. Έχεις δίκιο. Αυτό όμως το θέμα, δηλαδή, έχει να κάνει και με το ποιος το λέει, έχει να κάνει και με το τι λέει. Εμένα δηλαδή, όταν τα άκουσα αυτά τα πράγματα, λέω. Ποιο πράγμα, δεν μπορεί, θα είναι ένα, γιατί. Είναι ένα που είναι για μένα κάτω από τη μέση, πολύ. Ποιο είναι αυτό? Το επάγγελμα διάσημος. Αυτό με τρέλανε. Γιατί όταν μιλάς για έναν άνθρωπο, χωρίς να τον έχεις ψάξει προφανώς όσο πρέπει, γιατί εγώ ασχολούμαι με την τέχνη μου και τη σπουδάζω, κάθεσε, από 5 χρονών. Το ξέρω, έχω διαβάσει. Και όταν λέω από 5, σημαίνει ότι είμαι 32, άρα κάνω 27 χρόνια αυτή τη δουλειά. Και το 5 δεν το λέω για λόγους εντυπωσιασμού. Εγώ σε αυτή την ηλικία ήμουν το παιδί θαύμα στην Κύπρο που τραγουδούσε όπερα. Και πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα Ρώσοι, Ιταλοί και Ισπανοί για να έρθουν να μ' ακούσουν. Ήμουν ένα φαινόμενο. Και το λέω τώρα έτσι ψύχρεμα. Δεν ξέρω ποιος διαβάζει το βιογραφικό σου, είναι όλα καταγεγραμμένα. Γεμίζα δηλαδή πεντάστερα ξενοδοχεία που ερχόντουσαν μόνο για μένα, για κανέναν άλλο λόγο. Έκλειναν σουίτα για να έρθουν να δουν το πεντάχρονο Παβαρότι, όπως με λέγανε. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ μετά δεν έμεινα σε αυτό. Πήγα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ψυχολογίας. Έκανα τα μεταπτυχιακά μου, έκανα τις ειδικότητές μου. Διευθύνα ορχήστρες, μεγάλες ορχήστρες. Έχω συνεργαστεί με τους κορυφαίους δημιουργούς της Ελλάδας. Το Μίμη Πλέσσα, το Κώστα Χατζή, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Σε ενοχλεί κάποιος να λέει ότι το επάγγελμά σου είναι λοιπόν απλά διάσημο? Όταν έρχεται αυτή η σπουδαία προσωπικότητα και μου λέει ότι το επάγγελμα αυτού του παιδιού είναι διάσημο. Δηλώνει διάσημος και το πιστεύει κιόλας. Δηλαδή. Θες να δούμε πώς το περίμενε. Α, ναι, με βοηθάς αν τη βάλεις να την ακούσουμε. Ωραία. Για να καταλάβετε και γιατί ροκλήθηκα. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε το απόσπασμα των δηλώσεων της κυρίας Ακρίτα. Το επάγγελμα, από ό,τι κατάλαβα, του κυρίου Μαυρικίου είναι διάσημος. Και ευχόμαστε επίσης αυτή η επιλογή που έκανε το ζευγάρι να μην είναι μια επιλογή που τους επευλήθη
είτε από έναν κοινωνικό συντηρητισμό, είτε από άλλα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Καλά. Έχει πει πάρα πολλά. Τώρα παίξατε 5 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα podcast αυτό το πρώτο, τραυματικό, Ελένη μου. Εγώ για μισή ώρα κρίθηκα για τα πάντα. Για την ηθική μου. Κρίθηκα για την επιλογή μου να παντρευτώ. Ότι, δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς άκουσαμε τώρα, ελληνικά μιλάμε όλοι εδώ, ότι παντρευτήκαμε για λόγους κοινωνικού συντηρητισμού. Μας επευλήθη. Και σε άλλα σημεία λέει ότι οι οικογένειές μας πίεσαν να παντρευτούμε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγαίνει και να λέει σε μένα και σε αυτό το κορίτσι, και στις οικογένειες μας και στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας, ότι μπήκαμε στην Εκκλησία, ορκιστήκαμε στο Θεό αιώνια αγάπη, έσονται οι δύο η σάρκα μία, ούσο Θεό συνέζευξε άνθρωπο μη χωριζέτο. Πράγματα ιερά που εμείς κλαίγαμε μέσα στην Εκκλησία, στο Ευαγγέλιο μπροστά, ταπεινά. Ζήσαμε την μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μας και να βγαίνει ένας άνθρωπος όλο αυτό το πράγμα να το κατακαιρματίζει σε δευτερόλεπτα, όποιος κι αν είναι αυτός, από τη θέση που αισθάνεται ότι βρίσκεται. Θα σου πω όμως τι με παρηγόρησε όλη αυτή τη βδομάδα. Ελένη, ειλικρινά σου μιλώ, όπου έχω σταθεί και όπου έχω βρεθεί, μάρτυρ μου η Λάιρα που είναι δίπλα μου και με το ψέμα δεν έχει καθόλου καλή σχέση, δεν έχει πει ποτέ ψέματα στη ζωή της. Και να μην χρειαστεί να μην πει ποτέ. Ειλικρινά σου μιλώ. Το τι μου έχει πει, τι στήριξη μας έχει δώσει ο κόσμος για αυτή την υπόθεση, όλοι μου είναι αγανακτισμένοι με αυτή την κυρία. Γιατί... Κυρία Κρήτα, απάντησε στις τελευταίες σου δηλώσεις μετά που είπε ότι θα κινηθείτε νομικά και είπε ότι τον περιμένω στο δικαστήριο. Ναι. Θα γίνει. Προχωράτε. Ναι, έχει παραλάβει το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Καπερνάρου την υπόθεσή μας που είναι νομική μας. Έχω στείλει ήδη το υλικό, με μελετάτε και πολύ σύντομα θα γίνει μια διαδικασία. Που αν μη τι άλλο θα απαγορεύει την οποιαδήποτε ξανά αναφορά με τέτοια διάθεση. Γιατί η κριτική είναι δεκτή. Mm. Πρώτος είπα, αν θυμάσαι, γιατί μας παίζετε και σας ευχαριστούμε κάθε εβδομάδα. Ότι αναγνωρίζουμε ότι αρκετές φορές ξέφυγε η κατάσταση πάνω στον υπέρμετρο ενθουσιασμό μας. Εσύ αν γυρνούσες το χρόνο πίσω και έλεγες κάτι από αυτά, από τον τρόπο που διαχειρίστηκα τη δημοσιότητα, δεν θα ήθελα να το κάνω, εσείς μάλλον. Τι θα ήταν αυτό δηλαδή, που θα βάζατε στον εαυτό σας, θα βάζατε κάπου ένα φρένο ή θα... Λέγατε ότι εμείς αυτά νιώθαμε. Ναι, αυτά δεν θέλαμε να φωνάξαμε τον έρωτά μας. Ναι, δεν κάναμε κάτι μεμτό. Δεν είναι όλα... μεμτό. Δεν κάναμε κάτι. Αυτό που λένε όλοι, αυτό που λένε μόνος του λέει άνοιξε την πόρτα της κρεβατοκάμαράς του. Δεν θυμάμαι ποτέ να έδωσα καμιά συνέντευξη μες στην κρεβατοκάμαρά μου και να άδειξα στιγμές που υπονοήθηκαν ανήθικες. Μας είπε και ανήθικους σε ένα σημείο. Σε άλλο σημείο μας είπε ότι μόνο το Σεντόνι δεν μας έδειξε, λέει, με το αίμα και κινδυνεύει η Λάιρα να πάει να γίνει, να μην πω τη λέξη, ιερόδουλη. Δηλαδή τρελά πράγματα έχουμε ακούσει. Ευτυχώς οι γονείς μου δεν είναι των social media και όλα αυτά. Μόνο τηλεόραση βλέπει ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Οπότε δεν μαθαίνονται, ξέρεις, τόσο άμεσα. Αλλά μαθαίνονται από τρίτους, που αυτό το κάνει χειρότερο, το να μαθαίνεις κάτι από τρίτο, γιατί το αυξάνουν, το γιγαντιώνουν αυτό που είπε κάποιος. Εντάξει, στεναχωριούνται, γιατί είναι το παιδί τους και δεν θέλουν να ακούνε τέτοια πράγματα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν και στο λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αισθάνομαι ότι είσαι ένα πληγωμένο κορίτσι, διαβάζοντας τη συνέντευξή σου στο OK. Και όσα αποφάσισες να εκμυστηρευτείς και να μοιραστείς με τον κόσμο και τον bullying το οποίο πέρασες. Έχεις πληγές, τραύματα μέσα στην ψυχή σου. Που είναι λογικό και εύχομαι να τα κλείσει και ο Μαυρίκιος και η αγάπη που έχεις εισπράξει τα επόμενα χρόνια. Κάνω ό,τι μπορώ. Ακούγοντας όλα αυτά, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρίνεις έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα του, τι έχει περάσει. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο ευάλωτη τον τελευταίο καιρό, αλλά εντάξει, στεναχωριέμαι. Έχω φτάσει κι εγώ σε ένα σημείο με το χαμόγελό μου πάντα και την καλή μου διάθεση, αλλά... Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, δεν αξίζει τίποτα να βουρκώνουν αυτά τα ματάκια όταν έχεις αυτή την αγκαλιά και αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου. Ναι, πραγματικά. Ο Μαυρίκιος είναι το στήριγμά μου, είναι πάντα δίπλα μου και εγώ θέλω να είμαι πάντα εκεί γι' αυτόν. Αλλά στεναχωριέμαι γιατί είμαστε δύο παιδιά που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πράγματα και έχουμε να προσφέρουμε πράγματα και κάποια στιγμή ακούμε λόγια που θα ήθελα κάποιοι να τα είχαν σκεφτεί λίγο παραπάνω.
Όταν ήσουν μικρούλα και περνούσες όλο αυτό στο σχολείο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το περνάνε και πάρα πάρα πολλά παιδιά. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα, γιατί το περνάνε πάρα πολλά παιδιά και θα... Τώρα μπαίνω στη διαδικασία να ανοίξω το δικό μου blog. Η Lyra's Open Diary θα λέγεται, παιδιά. Θα σας δίνω 1.000.000 λόγους που αξίζει να ζήσετε, γιατί αξίζει να ζήσετε. Και θα μοιράζομαι την ιστορία μου, έχω πάρα πολλά να πω ακόμα, δεν είναι η αρχή. Και θέλω να καταλάβετε ότι από εκεί, από το σημείο να θες να δώσεις τέλος στη ζωή σου, φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις παντρευτεί έναν υπέροχο άνθρωπο, να έχεις μια ωραία ζωή, να έχεις 2 παιδάκια, να τα έχεις βρει πάρα πολύ καλά με την οικογένειά σου, με την αδερφή σου, να κάνεις πράγματα, να δουλεύεις, να εξελίσσεσαι καθημερινά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το blog. Το κάνω μέσα από την καρδιά μου, για όλους εκεί έξω που ένιωσαν κάποια στιγμή το ίδιο. Έχεις με τόση αγάπη μέσα σου, έχεις τόση αγάπη στα μάτια σου και σε αυτή την καρδιά. Έχει τόσο στοργή η ψυχή σου και τέτοια ποιότητα ο χαρακτήρας σου, που δεν εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να μεγαλώσετε αυτή την αγάπη σας, μια οικογένεια. Ναι. Θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδάκι, απλά δεν είναι η ώρα. Γιατί θέλω το παιδάκι μου, θέλω να είμαι παρόν εκεί όταν κοιμάται, εκεί όταν ξυπνάει. Οπότε, επειδή έχω πάρα πολλά επαγγελματικά τώρα και τώρα ανοίγω τα φτερά μου, χρειάζομαι λίγο χρόνο και λίγο κατανόηση. Έλα εδώ κοντά. Πλάσμα μωρέ είναι αυτό. Αν δεν έχεις, δεν μπορείς να φάτε. Τι πλάσμα είναι αυτό. Ό,τι συμπεράσματα και να έχεις βγάλει τώρα είναι λίγα, πίστεψέ με. Μόνο με τη γνωρίσεις θα καταλάβεις. Δεν αξίζει τίποτα να κλαις. Τίποτα. Ναι, έχω γίνει λίγο ευάλωτη. Όλα περνάνε. Και όταν υπάρχει αγάπη, όλα θα γίνονται πιο όμορφα. Λες καλά. Είσαι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Να την αγαπάς και να την κρατάς. Να πάω τη λατρεύω και να σου πω ότι με την Ιλάιρα ετοιμάζουμε και κάτι φοβερό που έρχεται. Ετοιμάζουμε ένα. Ετοιμάζουμε κάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί σας θέλουμε όλους μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Ετοιμάζουμε ένα ίδρυμα. Ναι. Τώρα συντάσσετε το καταστατικό. Μπράβο, ρε Μαυρίκη. Ανοίγουμε ένα ίδρυμα, το οποίο έχει αγκαλιαστεί ήδη, όπου έχω στείλει προτάσεις και ζήτησα στήριξη, μόνο θετικές απαντήσεις έχουν έρθει. Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ουσιαστικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Ένα ίδρυμα που είμαστε θα βοηθάει παιδιά που δεν μπορούν να σπουδάσουν, να σπουδάσουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα έχει να κάνει με τα πάντα, δηλαδή από το να σου καλύψει τα δίδαχτρα των σπουδών σου σε όποιο τομέα επιλέξεις, μέχρι και την μεταφορά σου σε μια ξένη χώρα, τη διαμονή σου, τη διατροφή σου. Το πιο σημαντικό σε όλο αυτό το ταξίδι της ζωής είναι να βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούν να μας συμβουλέψουν, να μας αγαπάνε, να θέλουν το καλό μας και να μας στηρίζουν στα δύσκολα. Ναι. Εσύ το κάνεις ένα ίδρυμα, το έχετε κάνει πράξη στη ζωή σας. Εύχομαι όλα τα όμορφα και αυτά τα ωραία μάτια να μην ξαναδιαφθήσουν ποτέ, μόνο από συγκίνηση και από έρωτα και από αγάπη. Να το. Εγώ με το φανάρι, κατάλαβες, δεν μας κρατάει. Λένε το φανάρι, το κρατάω εγώ το φανάρι στα πόδια. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Καλά και εμείς πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Αχ, και Ελένη την ίδια ψυχή έχει, παιδιά!